Pod.gr. Είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι το podcast «Η Μανούλα ξέρει». Γιατί φυσικά η Μανούλα όλα τα ξέρει. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω σε ένα podcast «Η Μανούλα ξέρει», ένα πολύ 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 συγκινητικό podcast, τρυφερό και αισιόδοξο, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προωρότητας που ήταν προχθές, στις 17 Νοεμβρίου, έχω την τεράστια χαρά να έχω δύο γυναίκες κοντά μου, μία τη μαμά ίσως του πιο μικρού πρόωρου μωρού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Βάζω ένα ίσως μπροστά, προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ για μικρότερο μωράκι. Η Μαρία γέννησε ένα αγοράκι 490 γραμμάρια. Εμένα ο γιος μου είναι πρόωρος και γεννήθηκε 1600 και ήταν ό,τι πιο μικρό μπορούσα ποτέ να φανταστώ σε μωρό. Μαρία, σε καλωσορίζω στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Φαντάζομαι πώς είναι να βλέπεις ένα μωρό 490 γραμμάρια. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ μέχρι που το είδα, η αλήθεια είναι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτό το πράγμα. Ναι, άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Θα καλωσορίσω και την παρέα μας και την γυναικολόγο της Μαρίας, την αγαπημένη μου Μαριλία Νικολαίδου, μευτήρας γυναικολόγος, εξαιρετική, η οποία ανέλαβε τη Μαρία από την αρχή. Μάλιστα, τότε μιλούσαμε πολύ, Μαρία, να ξέρεις, και μου έλεγε, έχω μία έγκυο. Είναι έτσι. Είναι, δηλαδή, έχω παρακολουθήσει την ιστορία σου πάρα πολύ στενά. Από την αρχή, ναι. Από την αρχή μέσω της Μαριλίας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε σήμερα εδώ οι τρεις μας και μιλάμε για ένα υγιές, υπέροχο και πάρα πολύ δυνατό αγόρι. Αυτό. Δυνατό και ζωηρό. Πολύ. Λοιπόν, να πω και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μυρτό, για μια ακόμα φορά. Θέλετε να μου πείτε την ιστορία της Μαρίας? Μία από τις δυο σας, δεν ξέρω ποια θέλει να την πει. Σε λίγες λέξεις. Θα πω εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Το μαράκι ήρθε στο ιατρείο από την αρχή της εγκυμοσύνης, από την 7η εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν είχε τύχει, δεν την εγνώριζα πριν, δεν την παρακολουθούσα εγώ γυναικολογικά. Ήρθε έγκυο σούσα. Διαπιστώθηκαν κάποια θεματάκια, τα οποία ξεκινήσαμε από την αρχή και τα πήραμε ένα-ένα τέλος πάντων και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε όσα γινόταν. Είχε ενδείξεις για πρόωρο και το... Είχε ενδείξεις υπό την έννοια ότι υπήρχε μια δυσκολία στην ανάπτυξη του εμβρίου, η οποία φαινόταν ήδη από την αυγενική διαφάνεια. Μάλιστα. Γίνανε και γινόντουσαν όλα τα απαραίτητα όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή που έπρεπε. Η Μαρία ήταν στρατιώτης πραγματικά, πάρα πολύ πειθαρχημένη. Το θυμάμαι να το λες αυτό συνέχεια. Και το γεγονός ότι το μωρό αυτό είναι μαζί μας και είναι καλά, γιατί ήθελα να πω στον πρόλογο σου, Μυρτώ, ότι δεν είναι μόνο ότι είναι το μικρότερο που γεννήθηκε, είναι ότι είναι το μικρότερο που είναι υγιές, είναι σπίτι του, χωρίς νευρολογικά προβλήματα. Είναι ένα μωρό το οποίο η επιστήμη, το σύμπαν, ο Θεός, η βιολογία, η φαρμακευτική, όλες μαζί οι επιστήμες, και όχι μόνο, και οι δυνάμεις, συνωμοτήσανε ώστε να το δώσουμε στους γονείς του καλά. Πόσο είναι σήμερα? Μαράκι, πόσο ζυγίζει το αγόρι μας? Είναι 7 κιλά. 7 κιλά τώρα. Καλά, γίγαντας. Και πόσων μηνών είναι τώρα? Είναι 11. Γεννήθηκε 20 Αυγούστου. Ναι, πέρσι. Απλά τον μετράμε, ναι, αλλά αυτό, ναι, όπως του ήταν να γεννηθεί, τέλος Νοεμβρίου. Ακριβώς. Σε ποια εβδομάδα γεννήθηκε? Γεννήθηκε ούτε καν στην 26η. Αχ, και φανταστείτε ότι και το βάρος του, αυτό το βάρος που είπαμε, δεν αντιστοιχεί στην 26η εβδομάδα. Σωστά. Δηλαδή, αντιστοιχεί. Ναι, είχε μείνει πίσω. Είχε μείνει ήδη πολύ πίσω. Θα έπρεπε να είναι 800 γραμμάρια, λέω τώρα. Λίγο παραπάνω ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι είχε μείνει ήδη πάρα πολύ πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ενώ πραγματικά γινόντουσαν με πάρα πολύ πειθαρχία όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν εκ μέρους της Μαρίας, είναι κάποια πράγματα τα οποία όσο κι αν εμείς στην ιατρική προσπαθούμε, δεν πάνε παραπέρα, να το πω απλά. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στην 25η εβδομάδα με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά εκ μέρους της Μαρίας, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ πειθαρχία, πολύ στενή παρακολούθηση. Η Μαρία ήταν προετοιμασμένη από εμένα ήδη από την 22η εβδομάδα που βλέπαμε. Ακριβώς. Ότι δεν πήγαινε καλά. Είχα το θλιβερό καθήκον να τους προετοιμάσω για το ότι μπορεί να το χάναμε το μωρό ακόμα και ενδομήτρια.
Μαρία, σου είχε πει τέτοια πράγματα? Ναι, μου τα είχε πει. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα είχε πει, γιατί το να πετάς στα σύννεφα δεν είναι καλό. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και να ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορώ να φανταστώ μια ίδια να πω. Αυτό εκτιμώ σε ένα γιατρό, ότι ο γιατρός πρέπει να σου πει την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι. Άσχετο που εμένα δεν μου αρέσαν αυτά που άκουγα. Ναι. Ήθελες να τα γνωρίζεις. Ναι, ήμουν όμως προετοιμασμένη. Επειδή η Μαρία είναι έξυπνη, προς τα που θα πάμε. Είναι ένα πολύ έξυπνο άτομο, και εκείνη και ο άντρας ο Κώστας. Καταλάβαιναν οι άνθρωποι από την αρχή, δηλαδή από την αυγενική, ότι θα είναι μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Οπότε στο β' επίπεδου δεν ήρθε ξαφνικά, ας πούμε. Δηλαδή υπήρχε ήδη. Ναι, δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ναι, ακριβώς. Οπότε με έναν όσο γινόταν πιο ωραίο εισαγωγικά τρόπο, έπρεπε να πω αυτά που έπρεπε να πω, γιατί ήταν μονόδρομος δυστυχώς. Δηλαδή έβλεπα ότι δεν θα πάμε μακριά. Είχες ψυχολογική υποστήριξη, Μαρία, σε αυτό? Τον άντρα σου ή και κάποιο πιο επαγγελματικό? Όχι, δεν είχα επαγγελματική υποστήριξη. Φυσικά είχα τον άντρα μου δίπλα, εννοείται, σε όλα μου τα βήματα. Ήσασταν οι δυο σας και οι γιατρός σας. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και την Μαρίλια. Δεν βλέπεις ότι η γιατρός σου, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο, είναι μονίμως δακρυσμένη. Εγώ δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και έχουμε κάνει μαζί τις άπειρες συνεντεύξεις. Τα μάτια της είναι κατακόκκινα, να ξέρεις. Λοιπόν. Και σήμερα το όμως το ίδιο. Λοιπόν, και να σου απαντήσω πάνω σε αυτό που μου είπες, ότι εκτός ότι εντάξει, είχα εννοείται την οικογένειά μου δίπλα μου, ήμουνα και εγώ πολύ συνειδητοποιημένη. Ήξερα πού βαδίζουμε. Δεν πέταγα στα σύννεφα. Είναι το πρώτο σας παιδάκι, Ναι, ναι, το πρώτο. Είχα προετοιμαστεί για το χειρότερο, πραγματικά, γιατί δεν ήθελα να έχω ψεύτικες ελπίδες. Ίσως αυτό ήταν μια άμυνα, το δημιούργησα εγώ ίδια για να το διαχειριστώ καλύτερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, ότι υπήρχε πολύ κλάμα, πολύ στεναχώρια, αλλά ήμουν όμως συνειδητοποιημένη. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, δεν πέταγα στα σύννεφα. Γιατί η Μαρίλια μου το εξηγούσε με απλό τρόπο, δεν με έμπλεξε πολύ με τα ιατρικά μου, που τη βαδίζουμε εκεί, θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, θέλω να κάνεις και εσύ αυτό, να πας σε αυτόν τον γιατρό, να πας στον καρδιολόγο, να πας στον διατροφολόγο. Και αυτό θέλω να πω εγώ στις μαμάδες που μπορεί να περνάνε κάτι τέτοιο, ότι να ακούνε το γιατρό τους, να ακούνε κατά γράμμα αυτό που έχει να τους πει ο γιατρός, να μην κάνουν το κεφαλιού τους. Οι γιατροί ξέρουν και ό,τι λένε το λένε γιατί βλέπουν που πάει η όλη κατάσταση, και με το να τους ακούμε μόνο καλό κάνουμε και στον εαυτό μας και στο παιδί που πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Η ιστορία αυτή πώς φτάνει στο μεευτήριο και σε ένα αγοράκι 490 γραμμάρια? Η ιστορία αυτή φτάνει στο μεευτήριο όταν πλέον, σύμφωνα με τους υπερήχους και με τα ντόπλερ και όλα αυτά, φαίνεται ότι έχουμε πλέον ξεπεράσει ήδη το σημείο το οποίο μπορεί το μωρό να αντέξει. Γίνεται και μια αποκόλληση πλακούντα, το οποίο είναι αποτέλεσμα το ένα του άλλου νου, δηλαδή δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Οπότε αναγκαζόμαστε να οδηγηθούμε σε μια κεσαρική τομή. Γιατί μετά από συζήτηση με τη Μαρία και με τον άντρα της, τους είπα ότι πρέπει να γίνει κεσαρική, γιατί εγώ πλέον δεν έβλεπα μόνο το να βγάλω το μωρό, το οποίο ξέραμε επιστημονικά ότι είχε πολύ μικρές πιθανότητες να επιζήσει και να είναι καλά. Έβλεπα αλλά και τη μαμά. Σκεφτόμουν τη μαμά και σκεφτόμουν ότι έπρεπε να έχω και μία μήτρα, η οποία να μπορέσει ενδεχομένως να φιλοξενήσει στο μέλλον ένα άλλο μωράκι. Πόσες σκέψεις κάνει ένας γυναικολόγος? Ναι, κάνει και άλλες που δεν τις λέει, όπως καταλαβαίνετε βέβαια. Γιατί ναι, δεν τα λέει όλα. Δεν ναι, γίνεται να υποθούν όλα. Εσύ έχεις δει εκατοντάδες μωρά. Όταν είδες αυτό, δηλαδή είσαι την ώρα της κεσαρικής. Εγώ την ώρα της κεσαρικής, εγώ γενικά είμαι ένας γιατρός που μιλάω, δηλαδή μιλάς την ώρα της κεσαρικής. Καταρχήν η κεσαρική έγινε, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους που όλοι μπορούν να αντιληφθούν, με γενική αναισθησία. Γιατί δεν υπήρχε κανείς λόγος η Μαρία να μπει στο στρες. Να βιώσει φυσικά. Να βιώσει το μωράκι αυτό, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρούλι και δεν ήξερε και σε τι κατάσταση τελικά θα το έβγαζα. Πώς μοιάζει ένα μωρό 490 γραμμάρια? Θα σας πω. Εγώ
ήταν η πιο στενάχωρη κεσαρική, ο πιο στενάχωρος τοκετός που έχω κάνει, γιατί ξέρεις που πας, δηλαδή ξέρεις ότι αυτό που θα βγει είναι κάτι το οποίο έχει πολύ δρόμο και δεν ξέρεις τελικά και ποια θα είναι η κατάληξη. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις ότι θα έχει δρόμο και okay. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα που μικρό... Που όλα πήγανε καλά, να πήγανε τα λέμε. Καλά και νομίζω να περάσουμε λίγο στο... Να μας πει Μαρία μετά για τα δικά της. Λοιπόν, έβγαλα ένα πολύ μικρό μωράκι, όπως σας είπα, 490 γραμμάρια. Ήτανε... Τι ύψος έχει αυτό το μωρό? Σαν μια, να το πω, Μπάρμπι. Μα, τόσο, είναι πολύ... Είναι μικρούλι. Παιδιά, εμένα ο γιος μου, σου λέω, ήταν 1600 γραμμάρια. Δεν είχε ίχνος λίπους. Ήτανε μόνο κόκαλα και δέρμα. Ήτανε, δηλαδή, σαν ψεύτικο, ό,τι πιο μικρό. Φανταστείτε ότι αυτό είναι τόσο εύθραυστο. Αυτό το πλασματάκι. Είναι σχηματισμένο μωρό. Είναι σχηματισμένο μωρό, okay. Αλλά είναι τόσο εύθραυστο που με μία απότομη άτσαλη κίνηση. Τι συζητάς? Μπορεί να προκαλέσει ο γιατρός ή οποιοδήποτε άλλος πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα μωρό όπως το ξέρουμε. Λοιπόν. Θυμάμαι η Μαρίλια μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι όταν τον έπιασα ήταν σαν ένα ζυμαράκι το δέρμα του. Το θυμάμαι αυτό που μου το είχε πει τότε. Έχουν σχηματιστεί, ας πούμε, το αναπνευστικό, λοιπόν, το πεπτικό. Όχι, το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αυτό ήτανε το αναπνευστικό, ναι. Είναι ότι ακριβώς όπως λέει και η Μαρία, είναι βασικά το αναπνευστικό, είναι όμως το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή ο εγκέφαλος και όλα αυτά, τα οποία χάνουν πολύτιμο χρόνο. Υπό την έννοια ότι αυτά πρέπει να σχηματίζονται και να αναπτύσσονται μέσα ενδομήτρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνει ένα τέτοιο μωράκι τόσο νωρίς, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη για όλα τα συστήματα και κυρίως για το νευρικό σύστημα. Εξού και μπορεί να έχουν πάρα πολλές μόνιμες βλάβες. Το μωρό αυτό λοιπόν βγήκε χάρη στους νεογνωλόγους, γιατί η προωρότητα πρέπει να πω ότι είναι teamwork, δεν είναι δουλειά μόνο δική μου. Είναι δουλειά δική μου, είναι δουλειά των ΜΕΟΝ, είναι δουλειά των νεογνωλόγων, είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ομάδα που αναλαμβάνει ένα μωρό. Ανέλαβε η μονάδα, το μωρό διασωληνώθηκε απευθείας. Στις περιπτώσεις αυτές τα μωρά πρέπει να γεννιούνται σε μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Δηλαδή ακόμα και στην περιφέρεια δεν υπάρχουν νοσοκομεία που μπορούν να στηρίξουν. Τα περισσότερα δεν μπορούν να στηρίξουν τόσο μικρά μωρά. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αγωνία του δεύτερου μέρους. Πώς θα πάει το μωρό. Ήμασταν όλοι πολύ συγκρατημένοι. Και από εκεί και πέρα νομίζω να μας πει η Μαρία καλύτερα. Θέλω να μου πει η Μαρία την πρώτη στιγμή που το είδε. Πώς ένιωσες? Εγώ θυμάμαι ότι έκλαιγα ακατάπαυστα. Ακριβώς αυτό που λες. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπεις το μωρό σου εκεί μέσα, που φαντάζομαι εσύ πώς το είδες, και εμένα ήταν με τα σωληνάκια κτλ. Αλλά δεν, δηλαδή, είναι για καμία μάνα. Δεν είναι αυτή η στιγμή να τη ζήσει. Πώς να σου πω. Είναι κόντρα σε μια διαδικασία που η φύση λέει ότι πρέπει να πάρεις το μωρό σου αγκαλιά. Τέλος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Δεν περιγράφεται αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι... Τα συναισθήματα είναι... Ναι. Θυμάμαι ότι και με τη Μαρίλια και με τους γιατρούς εκεί στο νοσοκομείο ότι αυτό το παιδί είχε 1% με 2% πιθανότητα να επιζήσει και να είναι καλά. Και όταν λέμε καλά, να είναι καλά νευρολογικά, σωματικά, κινητικά... Είχε 2% πιθανότητες. Φαντάζεσαι τι θα γίνει ο γιος σου μεγαλώνοντας έτσι? Καταλαβαίνεις τι δυνατό DNA έχει? Δηλαδή αυτός έχει κατευθύνει στον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ. Θέλω σε 20 χρόνια να τα ξαναπούμε. Να είμαστε καλά και να μου λες τι κάνει αυτό το παιδί. Εννοείται. Αυτό το παιδί γενικά όλοι στο νοσοκομείο, όλοι οι γιατροί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν το πίστευε κανένας για αυτό το παιδί. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Και όλοι οι γιατροί ήταν απεσιόδοξοι και όλοι μου λέγανε ότι αυτό το παιδί είναι ένα μικρό θαύμα. Μου το είπαν όλοι οι γιατροί και συνάντησα πάρα πολλούς γιατρούς όλους αυτούς τους μήνες. Είναι ένα μικρό θαύμα. Πολύ σωστά. Είναι ένα μικρό θαύμα. Μου είπαν ότι το γενετικό του υλικό, το DNA του είναι πάρα πολύ δυνατό. Το ίδιο σαν παιδί ήταν πολύ δυνατό. Ήταν ένας μαχητής. Μου το είπαν και αυτό οι γιατροί. Ότι μπορεί να μην έχει τις πιθανότητες με το μέρος του, αλλά ξέρει να παλεύει, είναι μαχητής, είναι αγωνιστής. Άρα φαινόταν από την αρχή. Πόσο καιρό έμεινε στη μονάδα? 4 μήνες ακριβώς. 4. Μάλιστα. 23 Δεκεμβρίου, Μάρια, το πήρατε το μωρό? Νομίζω 22, ναι. 22 Δεκέμβρη, ναι. Για πες μου λίγο για εκείνη τη μέρα που πήρες το μωρό.
στο σπίτι. Γιατί αυτό το τηλεφώνημα είναι το δεύτερο. Να πούμε, εντάξει, ίσως οι κανονικές μαμάδες, οι τυχερές, δεν έχουν ζήσει αυτά τα τηλεφωνήματα. Οι πρόωρο μαμάδες έχουν ζήσει αυτό το συγκλονιστικό τηλεφώνημα, γιατί να πούμε ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλείας νεογνών, ποτέ δεν σου λένε για το αύριο. Ακριβώς. Πάντα σου λένε τώρα, τι ώρα είναι, 3:22, ναι, ναι. Μέχρι τώρα σου λένε. Αυτό μου το θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μίλησα πρώτη φορά με τους γιατρούς και με την υπεύθυνη στη μονάδα, ότι ό,τι λέμε είναι για αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 είναι για αυτή τώρα. Την ώρα που μιλάμε. Ούτε για ένα λεπτό μετά. Ναι, δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει σε 2 ώρες από τώρα. Οπότε πρακτικά να πούμε ότι δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσεις. Ξέρεις περίπου ότι πάει καλά το μωρό σου, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ποια στιγμή θα χτυπήσεις το τηλέφωνο και θα σου πούνε ναι, γεια σας. Σας φέρνουμε από τη μονάδα και μπορείτε να έρθετε να πάρετε το μωρό σας. Οπότε θέλω να μου πεις. Ναι, εντάξει, εμείς ξέραμε περίπου, γιατί ήδη πήγαινε πάρα πολύ καλά. Οπότε ναι, ήμασταν από αύριο σε αύριο, από μέρα σε μέρα, τώρα θα το πάρουμε, τώρα δεν θα το πάρουμε. Οπότε ναι, ξέραμε, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε και τα πράγματά του, το δωμάτιό του, το πάρκο του, είχαμε αρχίσει να κάνουμε τέτοια σχέδια που δεν το περιμέναμε ότι θα φτάναμε εκεί. Εγώ δηλαδή ήμουν πάρα πολύ απεσιόδοξη. Από την αρχή είχα πείσει τον εαυτό μου ότι, και αυτό ήταν μια άμυνα, ότι δεν θα επιζήσει αυτό το παιδί, γιατί... Δεν ξέρω πώς το. Επειδή οι πιθανότητες δεν ήταν το μέρος μας, πολύ απλά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα ό,τι λες. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο το άγχος μας, απλά αυτό το παιδί να ζήσει. Το θέμα μας ήταν, ναι, να ζήσει, αλλά να είναι ένα παιδί υγιές, να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, να ζήσει τη ζωή του, να είναι χαρούμενο. Αυτό που λέει η Μαρίλια, δεν είναι δηλαδή το θέμα μας μόνο να ζήσει ένα παιδί. Και ίσως κάποιος ακούγεται περίεργο, αλλά ένας γονιός θέλει το παιδί του να είναι καλά. Φυσικά. Εγώ αυτό παρακαλούσα το Θεό κάθε μέρα, ότι θέλω αυτό το παιδί να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό δηλαδή ήταν το πρώτο μέλημά μας. Δεν ήταν απλά να ζήσει. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ναι, τα παιδιά ζουν, αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα. Ναι, αυτό ακριβώς, και έχουμε δυστυχώς. Νομίζω εμείς οι γιατροί ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εμένα, εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί, αλλά εγώ θέλω να πω ότι η Μαρία, όπως και ο Κώστας, είναι 2 υπέροχοι άνθρωποι. Είναι ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Φαντάζομαι που εσύ τώρα με το μωρό. Τι σχέση έχεις? Εγώ με το μωρό του έχω πει ότι θα πάει η πρώτη δημοτικό, θα το πάρω να το διαβάζω στο σπίτι. Εγώ προσωπικά είμαι και θα το πηγαίνω μετά στη μαμά. Λοιπόν. Είναι σαν δικό σου. Είναι ένα δικό σου. Εντάξει, να το πω. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι μία. Teamwork. Είναι μία ομαδική δουλειά, όπως είπα. Εγώ έκανα το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα ανέλαβαν μετά οι νεογνωλόγοι. Το μωρό πήγε πραγματικά εξαιρετικά. Δεν έκανε καμία από τις αναμενόμενες επιπλοκές της προωρότητας. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πέρα από μια πολύ μικρή έκταση, πολύ μικρή-μικρή αιμορραγία, η οποία ήταν απορροφήσιμο, δηλαδή δεν είχε κανένα θέμα. Υποχώρησε αμέσως. Και από εκεί και πέρα πήγε, πρακτικά το μωρό πήγε, δηλαδή τι να πω. Ποιο είναι το όνομά του? Παναγιώτης, σαν το πεθερό μου. Φανταστικά, χαρά ο πεθερός, ε! Αν του έλεγες την ιστορία του μετά από 18-20 χρόνια, καθώς ήταν πλέον, είναι 20 χρονών και πίνετε ένα καφέ, οι δυο σας, τι θα κράταγες από όλη την ιστορία του να του πεις? Καταρχήν θα ήθελα να τα ξέρει όλα, όταν θα είναι, να είναι καλά, να είμαστε κι εμείς καλά, όταν θα είναι σε φάση να καταλάβει. Θα ήθελα να τα διηγηθώ όλα. Έχω κρατήσει βίντεο από όταν ήταν στη θερμοκοιτίδα, φωτογραφίες. Θέλω να ξέρει την ιστορία του. Θέλω να ξέρει τα πάντα, πώς ήρθε σε αυτή τη ζωή, να ξέρει τι αγωνία περάσαμε και να ξέρει ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και είναι τόσο δυνατός και ότι ήταν από μικρός τόσο δυνατός. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, να ξέρει τα πάντα. Δεν θέλω δηλαδή να του κρύψω τίποτα. Μα δεν είναι ιστορία για να κρύψεις. Αυτό το παιδί, ναι, αν κάτι πρέπει να γνωρίζει, είναι το πόση δύναμη έχει μέσα. Το έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να ξέρει, πόσο δυνατός υπήρξε, για να του δώσει δύναμη και για την υπόλοιπη ζωή του, για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει, να είναι δυνατός όπως
είναι τώρα στη στιγμή και όπως από την ημέρα που γεννήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, και πόσο δυνατή μαμά και μπαμπά από κοντά έχει. Μπράβο, έτσι, γιατί, μπράβο ντόκτορ. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ, εάν η Μαρία, εν προκειμένου, δεν ήταν τόσο πειθαρχημένη και τόσο, δηλαδή πραγματικά το μισό κομμάτι του ό,τι έγινε και πήγε καλά είναι η καλή επικοινωνία με τους δύο αυτούς γονείς. Mm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα πραγματικά ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, όσο μπορείς να πεις, υπό την έννοια ότι είχα μια πολύ καλή συνεννόηση και εγώ και οι νεογνωλόγοι εκ των υστέρων με τους γονείς. Γιατί ξέρεις κάτι Μυρτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν δεν συνεργάζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εξορισμού. Μια κατάσταση τέτοια είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους αυτούς τους δύο. Εάν όμως δεν υπάρχει μία έστω στοιχειώδης ψυχραιμία, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία με αποτέλεσμα τελικά να μην λειτουργεί το σύστημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Παναγιώτης θα πρέπει να ξέρει και πόσο δυνατή μαμά και μπαμπά βέβαια έχει. Μην βγάζουμε και το μπαμπά απ' έξω. Εννοείται, αλλά επικεντρώνομαι στη μαμά γιατί η μαμά είναι εκείνη που τρώει τη μεγαλύτερη, ας πούμε, έτσι. Είναι μέσα στο σώμα της. Είναι μέσα στο σώμα της, και όλα συμβαίνουν πάνω της. Τα λόγια είναι, δεν μπορώ να περιγράψω. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ότι υπάρχει ελπίδα, αρκεί να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να έχουμε καλή συνεργασία με τους γιατρούς, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, οι μέλουσες μαμάδες, για τις μέλουσες μαμάδες το λέω, και να ξέρουμε ότι η πειθαρχία είναι σε αυτές τις περιπτώσεις το α και το ω. Αν εγώ δεν άκουγα τη Μαρίλια, μέχρι και την ημέρα που μπήκα στο νοσοκομείο και αν έκανα αυτό που πίστευα εγώ, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τι πίστευες εσύ? Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να γεννήσω τόσο νωρίς. Δηλαδή, έλεγε να μείνω σπίτι μου. Ναι, λογικό. Λογικό. Να πάω στο νοσοκομείο γιατί προδίκαζα το αποτέλεσμα. Θες να κάνεις δεύτερο παιδάκι. Αχ, αυτό είναι λίγο περίεργο μέσα μου. Θα το πούμε αφού κλείσουν τα μικρόφωνα, Μαρία. Αυτό άστο. Είναι για μετά. Εγώ πάντως θα κρατήσω. Είναι λίγο νωρίς ακόμα για να σου απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι λίγο νωρίς, ναι. Σε ρωτάω ναι. Γιατί εγώ όταν ο γιος μου έγινε ενός έτους, ψέματα, νωρίτερα, γιατί έχουν 18 μήνες διαφορά, τα παιδιά μου είπα στον άντρα μου, ναι, τη μέρα που σταματήσαμε τα φάρμακα, του λέω θέλω να κάνουμε δεύτερο, είχα ανάγκη, θα μου πεις πόσο εγωιστικό ακούγεται έτσι όπως το λέω, ήθελα να λυτρωθώ, ήθελα να το ζήσω όπως έπρεπε. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα και δεν είναι εγωιστικό, είναι λογικό. Πάντως εγώ θα πω ότι την ημέρα που μπήκαμε πραγματικά ήταν μία μέρα, δηλαδή μπορώ να σας πω πραγματικά υπάρχουν τοκετοί όπως είναι ο συγκεκριμένος ας πούμε της Μαρίας που μπορώ να σου πω αναλυτικά πού βρισκόμουν κάτω όταν λεπτό. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει αίμα, πού βρισκόμουν, τι έκανα πριν να με πάρει από το τελευταίο ντόπλερ. Πότζα τα λουλούδια μου στην κυριολεξία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έκανα, μην νομίζεις, και για μένα ήταν. Ήθελες ψυχοθεραπεία πριν μπεις. Ήμουνα alert, ήμουνα συνέχεια έτοιμη. Και όταν πλέον αποφάσισα εγώ με βάση τα δεδομένα τα τελευταία του απογεύματος εκείνου ότι πρέπει να μπούμε, της εξήγησα γιατί πρέπει να μπούμε. Ήξερα ότι δεν ήθελε, ήξερε όμως και εκείνη ότι αν δεν μπαίναμε θα γινόταν το μοιραίο. Μέσα στην γύρα και της λέω δεν ακριβώς. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο αυτό, πρέπει να σκεφτούμε και το παραπάνω, το παραπέρα εσένα. Είστε women power οι δυο σας, φοβερό δίδυμο. Εντάξει, και ο Κώστας και ο Κώστας, και ο μπαμπάς, Κώστας. Μην βγάζουμε τον μπαμπά απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, κορίτσια, να κλείσουμε με το μήνυμα ότι η επιστήμη βοηθάει, μωράκια όπως της Μαρίας είναι στο σπίτι του υγιέστατο και δίνει χαρά σε όλη την οικογένεια. Εγώ θα κρατήσω και κάτι άλλο που είπες, το οποίο με έχει συγκλονίσει. Που το είπαμε και δεν έχει να κάνει τόσο με την προρότα, που είπες ότι την ώρα που έκανα την κεσαρική σκεφτόμουν πώς θα διατηρήσω σωστή τη μήτρα για να φιλοξενήσει ένα επόμενο μωρό. Ακριβώς, και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτό πολύ σημαντικό. Το κρατάω και το λέω γιατί η νεογνική απώλεια είναι ανάμεσά μας. Πολλές γυναίκες έχουν χάσει μωρά. Χαίρομαι πολύ που δεν είσαι μία από αυτές. Και έχουν χάσει και τη μήτρα τους μετά. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό σε αυτή τη ζωή κάθε τόσο δυσάρεστο γεγονός να του δίνουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να αποκτήσει μια άλλη εξέλιξη. Η θέση του γιατρού εκείνη την ώρα είναι, ξέρεις κάτι, πρέπει να έχεις τόση όση ενσυναίσθηση. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει η ενσυναίσθηση που είχα εγώ εκείνη την ώρα ως γυναίκα και ως μητέρα για τη Μαρία δεν έπρεπε να με παρασύρει σε κανένα κομμάτι και έπρεπε να σκεφτώ για τη Μαρία
το ομιγέννητο επόμενο. Ακριβώς. Το οποίο ευτυχώς ναι. πήγανε όλα καλά. Και δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω να πω ότι να έχουμε ελπίδα και από εκεί και πέρα θαύματα συμβαίνουν, αρκεί να τα πιστεύουμε κιόλας. Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω σε όλες τις μαμάδες που έχουν τα μωράκια τους στη θερμοκοιτίδα, που είναι πολλές και το είδα αυτό με τα ίδια μου τα μάτια στην εντατική, να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους και την πίστη τους, να είναι δυνατές. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι παρόλο που τα μωράκια μας είναι τόσο μικρά, έχουν πάρα πολύ δύναμη μέσα τους. Και αυτό θέλω να το πιστεύει κάθε μαμά για το παιδί της. Είναι πολύ δυνατά τα παιδιά μας. Όλα τα παιδάκια που είναι μέσα και παλεύουν και αγωνίζονται για τη ζωή τους. Είναι οι μικροί μας μαχητές. Εγώ αυτό θέλω να πω σε όλες τις μαμάδες που περνάνε το ίδιο με μένα, να έχουν δύναμη μέσα τους και πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Άντε. Μυρτώ, έχει μιλάμε όχι απλά. Και έχουν περάσει 9 χρόνια, ρε παιδιά. Δεν ξεχνιέται όμως αυτό. Δεν ξεχνιέται. Εμένα πάντως. Θα το ξεπεράσω, να ξέρεις. Ποτέ. Εμένα πάντως μου έκανε σε εισαγωγικά καλό το περιστατικό αυτό της Μαρίας, γιατί πλέον έρχονται, ας πούμε, γυναίκες που πρέπει να γεννήσουμε πρόωρα για κάποιους λόγους 34 εβδομάδων. Και λες, έλα, παιδιά, σε παρακαλώ τώρα. Έλα τώρα, 1,5 κιλό. Μα τι λέτε τώρα, να σας πω εγώ τώρα. Καλά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω εγώ, πες μια ιστορία για ένα παιδάκι 490 γραμμάρια. Έτσι, μπράβο. Αυτό, Μαρία μου, αυτό. Μαρία, σε ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ. Να σου ζήσει, να είναι καλότυχος, να είναι υγιής. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σένα, Μυρτώ μου, να σου ζήσει. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρίλα για ακόμη μια φορά, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα τα είχα καταφέρει. Είναι μια συγκλονιστική γιατρός και γυναίκα. Και ναι, ναι, ναι. Αυτά όλα. Λοιπόν, Μαρία, ακριβώς όλοι. Έχει fan club πολύ μεγάλο. Ναι, ακριβώς, ναι. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ, σας φιλώ. Να χαίρεστε όλες οι προωρομαμάδες, τους μικρούς νικητές. Βοηθάμε. Είστε μέρος του θαύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μπορείτε να ακούσετε τα podcast μας. Έχουμε κάνει και πιο χαρούμενα. Έχω κάτι άλλο που γελάμε. Βάλτε κάτι. Ένα αυτό με τις ερωτήσεις για τις μανούλες, βάλτε. Μπράβο, κάτι άλλο. Ή όποιο άλλο podcast σας ενδιαφέρει, στο pod.gr, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Από εμένα, τη Μυρτώ Κάζη, πολλά φιλιά. Bye. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.